Κι άλλο. Εδώ, αυτό αρκεί. Όχι, δεν είναι. Αρκεί για να συνδεθούν, δεν θέλει κόμπο. Εδώ τόσο αρκεί. Και είσαι με τα δράχτη και το σφοντήλι. Αυτό είναι τα δράχτη, αυτό είναι το σφοντήλι. Οι εργαλεία αυτοί υπήρχαν εδώ παλιά, κάνανε τα νέλε μαθήματα εργαλείου, γραφομηχανής, ραψίματος. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτοί πετάχτηκαν και τους μαζέψαμε εμείς και τους είχα εγώ σε μία αποθήκη. Πάντα θέλαμε να τους βάλουμε να ξαναδουλέψουν, αλλά υπήρχε ενδιαφέρον από τα κορίτσια εδώ. Οπότε τους βγάλαμε έξω, πήγανε όλοι, βοηθήσανε, τους βγάλαμε, τους φέραμε εδώ, τους καθάρισαν. Το μαζέψω πίσω λίγο. Μετά από τη χορηγία της Δέσποινας και του Συλλόγου των Αργαλιών, προσπαθήσαμε να βρούμε μια ομάδα που να μας βοηθήσει να στήσουμε τον Αργαλιό. Εγώ γνώριζα την ομάδα της Λένας και κάναμε έτσι την πρώτη επαφή μαζί. Μου άρεσε πολύ η δουλειά τους, γιατί ξεκινάνε από την αναβίωση του πώς φτιάχνουμε από το μαλλί του προβάτου το νήμα και πώς όλο αυτό καταλήγει στην υφαντική τέχνη, και έτσι όταν η Αγγελική μου είπε ότι ενδιαφέρεται να βγάλουμε τους αργαλιούς και να τους βάλουμε ξανά σε λειτουργία, πρότεινα να γνωρίσουμε τη Λένα, να φέρουμε ένα από τα κορίτσια του Ποκάρι Project για να μας βοηθήσει στο εγχείρημα αυτό. Ήρθε και το στήσαμε από την αρχή, κομμάτι-κομμάτι, ό,τι βρήκαμε στην αποθήκη, το στήσαμε και σιγά σιγά δυο μερούλες δουλέψαμε όλοι μαζί για να το στήσουμε και να το φτιάξουμε. Ήταν στοίχημα να δουλέψει, γιατί δεν ξέραμε αν δουλεύουν τα κομμάτια, αν λείπει κάτι. Και χαρήκαμε πάρα πολύ, συγκινηθήκαμε όλοι που μπόρεσε και δούλεψε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Για να ξεκινήσουμε, βέβαια, ο επόμενος στόχος είναι να ξεκινήσουμε μαθήματα. Και όποιος ενδιαφέρεται να έρθει εδώ στην παρέα και να δουλέψουμε μαζί. Να αλλάξουμε λίγο τα σκηνιά, και τέτοια να μείνει καλύτερα ο στόχος των στιγμονιών. Χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ του Συλλόγου Μενίτων, γιατί αυτό είναι που μου αρέσει να κάνω, να ξαναστήνω παρατημένους αργαλιούς, να τους ξαναδίνω ζωή και να μαθαίνω αυτή τη τέχνη σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν αυτή τη τέχνη, που τα τελευταία χρόνια έχει ξαναγυρίσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Αλλά υπάρχει έλλειψη στο εκπαιδευτικό, ας πούμε, προσωπικό. Δεν ξέρουν πολύ τη τέχνη, λίγοι μπορούν να πιάσουν το νήμα ξανά από την αρχή. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό να αυτά που ξέρω εγώ και τα έχω μάθει από γιαγιάδες από την Ήπειρο, να τα μεταδίδω ειδικά σε νέους ανθρώπους. Εδώ αυτές τις δύο μέρες συμμετείχαν τώρα και πάρα πολλά παιδιά. Οπότε αυτοί είναι που θα κάνουν τη συνέχεια. Από 14 χρονών πήγαινες απάνω στο απάνω χωριό και μάθανε σε μία κυρία. Την Άννα τη Μέρη. Εδώ απάνω, στη Μέρη. Εκεί έκασα 8 μήνες και μετά λέω θα φύγω. Θα πάω να κάνω μόνη μου. Μου λέει μπορείς να τα φτιάξεις μόνη σου. Λέω ναι, γιατί λέει τη μεγάλη διαδικασία αυτό. Θα ήρθε για να με βοηθήσει την πρώτη φορά η δασκάλα μου και από εκεί και ύστερα τα έκανα μόνη. Και συνέχισα και έκανα σε όλη την Άντρο, ακόμα και στην Αθήνα έστελα το εργαλείο. Τον είχαν κάνει δύο μαραγκοί την εποχή εκείνη. Να φανταστείτε, ήταν δύο καντρόνια και εγώ τους παράδειγα πώς θα το κάνουν. 500 ευρώ έκανε το εργαλείο τότε. Και μου λέει ο πατέρας μου, τώρα λέει που δουλεύεις θα το ξεχρεώσεις το εργαλείο, γιατί το είχαν πληρώσει εκείνοι. Βεβαίως λέω και θα το ξεχρεώσω. Δούλευα, τι να σου πω. Είχα και τη γιαγιά μου και με βοηθούσε, που τι έλεγε μου άφτανε πάρα πολύ δουλειά. Στο τέλος, από τη δύναμη που είχα, φοβήθηκα να μην πάθω τίποτα, γιατί ήμουν παιδί. Αλλά δόξα τω Θεώ. Αλλά και μόνο μαθαίνεις με την εμπειρία να τα κάνεις όμορφη. Καταρχήν έφτιαχνα ό,τι που παραγγέλλανε. Χράμια τα οποία χράμια υπάρχουν ακόμα. Πεσκύρια για τα χέρια και τέτοια. Κουρτίνες, τι άλλο, κουρελάδες. Σχόλασα. 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 Σχόλασα.
Ήταν πολλά χρόνια η επιθυμία να γίνει όλο αυτό, γιατί είχαν ξαναγίνει κάποια μαθήματα παλιά εδώ από την Κουρά μέχρι, όχι Αργαλιό όμως, να φτάσει στο επίπεδο του Φέλτ. Και αργότερα ήρθε και η επιθυμία για τον Αργαλιό και το συζητούσαμε μήνες και μήνες με τα κορίτσια και έτυχε τώρα κατά σύμπτωση, μάθαμε ότι υπάρχουν οι Αργαλιοί, το υποστήριξε πολύ ο σύλλογος, βρέθηκε και η Λένα και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε και σε παραγωγικό επίπεδο αρκετά καλό.